πάμε. Πάμε βόλτα γιατί. Πάμε, πάμε. Έχουμε ναι, ναι. Μεσοπέλαγα αυτό το κορίτσι κεραυνό, θύελα, την κουκλάρα, την Έλενα, τη Γαλήφα, η οποία δεν θαλασσοπνίγεται, αλλά ομορφαίνει, ομορφαίνει τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Τι κάνετε, βρε παιδιά, μας ακούτε. Σε περιμέναμε, πώς και πώς. Καλησπέρα, Έλενα μου. Προσπαθούμε μέρες. Τι γίνεται, καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαίριου, μάλλον. Πού είσαι. Αν και έρχεται στη λήξη του. Έχει ακόμα πολύ. Έχει ακόμα πολύ. Για πες. Πες μας πού είσαι. Είμαι στη Μύκονο. Ναι. Είμαι στη Μύκονο σε μια ιδιωτική παραλία εδώ, όσο βλέπετε. Ωραία. Και εδώ σας δείχνω. Αυτό θα είναι σε 1-2 χρόνια έτοιμο μια πάρα πολύ γνωστή αλυσίδα. Όπως βλέπετε, η Μύκονος είναι υπό ανάπτυξη ακόμα. Παρόσα ακούγονται. Ναι, σωστό. Ωραία, το περίμενα. Κοίτα, ακούγονται πράγματα για το νησί, το ότι δυσκολεύεται με τους τουρίστες και με την ακρίβεια. Αλλά μακάρι να έρχονται. Έρχονται, πώς δεν έρχονται καλέ. Φέτος μας έχουν τιμήσει πάρα πολύ οι celebrities από το εξωτερικό και αυτά. Νομίζω πιο πολύ από ποτέ ήρθανε φέτος. Την αγαπάνε την Ελλάδα όλοι και πώς να μην την αγαπήσουμε. Τόσο ωραίο φαγητό, τόσο ωραία χρώματα. Λοιπόν, και όλα τα νησιά δηλαδή, βέβαια. Εσύ θυμάμαι ότι είχες γίνει κολλητή με τον Μικέλε Μωρόνε. Δεν ξέρω, τον πέτυχες εκεί ή όχι. Δεν το πέτυχα γιατί είχα την τύχη φέτος να επισκεφτώ τα Δωδεκάνησα. Τέλειο. Ήμουνα τώρα 2 εβδομάδες ολόκληρες στην Πάτμο, στους Αρκείους, παραλίγο να βγάλουμε και σύνδεση από εκεί και να δείτε πόσο όμορφο μέρος είναι η Αρκή, η Λειψή, η Πάτμος, πάρα πολύ όμορφα πέρασα. Εκεί ξεκουράστηκα, έχω να κάνω σύνδεση, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Είσαι προκλητική Έλληνα σε εμάς που λες ότι ξεκουράστηκες. Ναι, γιατί δεν πειράζει. Παίρνα καλά, αγαπούλα μου, παίρνα καλά. Πλάκα κάνουμε. Να περάσετε όλοι μαζί. Να σας πω όμως κάτι. Να έχω έρθει όμως σε mood και να λέω θέλω να γυρίσω πίσω. Τι να κάνω. Καλό αυτό, μπράβο. Ωραίο, εμείς δεν έχουμε φύγει από αυτό το mood. Γιατί συνήθως δεν μας είναι αρκετές οι διακοπές. Είμαστε αχόρταγοι πάντα, ναι. Εντάξει, πάντα το έχουμε αυτό. Γυρίζουμε και λέμε αχ, λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Να σας πω όμως κάτι, εμείς είμαστε τόσο ευλογημένοι που τα έχουμε όλα αυτά δίπλα μας και μπορούμε ας πούμε, να πάρουμε το καραβάκι, το αεροπλάνο και να πεταχτούμε σε ένα κοντινό νησί. Συζητάς κάτι με την επιστροφή σου, Έλενα, συζητάς κάτι τηλεοπτικό. Συζητάς κάτι τηλεοπτικό με την επιστροφή σου στην Αθήνα. Θα σε δούμε κάπου. Όλο και κάτω έχω συζητήσει. Ναι. Αλλά ακόμα δεν είναι κάτι. Έρχονται ωραία πραγματάκια πάντως. Έλενα, συζητήσεις για το GNTM, διότι το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν αρχίσει να το στείνουν σιγά σιγά. Δεν ξέρουμε αν θα είναι All Star, δεν ξέρουμε αν θα είναι με νέες παίκτρες, δεν ξέρουμε αν θα είναι με τους ίδιους που ήταν παλιά. Τι γνωρίζεις εσύ που το έχεις κάνει κιόλας? Δεν γνωρίζω κάτι να πω κάτι επίσημο, αλλά πάντα έχουμε επαφές με την παραγωγή. Ούτως ή άλλως είχαμε και πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τα παιδιά. Είμαστε όλοι σε επαφή. Μακάρι να έρθει σύντομα γιατί μας λείπει σε όλους μας. Η μόδα είναι μέσα στις ζωές μας. Αυτό το reality είναι ένα reality που έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Και πιστεύω ότι αυτό το break που έκανε είναι για καλό. Μακάρι. Εμείς εδώ είμαστε να το αγκαλιάσουμε πάλι. Έτσι, έτσι, με το καλό όταν επιστρέψεις. Τώρα θέλω να μας κάνεις έτσι με το κινητό μια πλήρη στροφή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε το τοπίο. Κάνε ένα 360. Ένα μονοπλάνο. Ένα 360. Έχω να σας πω όμως ότι την Ναόμη την είδα από κοντά. Α, έλα. Γιατί βγήκανε δημοσιεύματα ότι ήρθε, επισκέφθηκε τη Μύκονο. Με τον αγαπητικό της, με τον αγαπητικό της. Αλλά πριν κάτι ημέρες ήταν στο Μαράθι και έτρωγε δίπλα μου. Είναι μια πολύ κλειστή παραλία που πάνε μόνο σκάφη και ιδιωτικά σκάφη. Είναι πάρα πολύ κοντά στην Πάτμο και ήταν δίπλα μου. Έχω να σας πω, βέβαια δεν ήταν και ιδιαίτερα πολιτική. Καλή γραμμή όμως, δε. Καλά, ναι. Ντίβα λίγο. Αυτό ήταν δηλαδή. Το σκαρί δεν χάνει ποτέ. Δηλαδή, περίμενε, προσπάθησε κάποιος να της μιλήσει και ήταν λίγο από μακρύ, αυτό εννοείς? Όχι, δεν εννοώ αυτό, γιατί δεν προσπαθούσαμε. Απλά στην παρέα ήταν κάπως πιο κλειστή. Δηλαδή ήταν απομονωμένη, μόνη της, αυτά με το κινητό της. Όχι, πολλά-πολλά δεν ήταν ευχάριστη. Δηλαδή. Δεν ήταν ο DJ μαζί της, ο σύντροφός. Δεν νομίζω, γιατί ήταν πιο λίγα άτομα εκείνη την ημέρα. Πάντως, εμείς επειδή γνωρίζαμε κάποιον από την παρέα, πήγαμε στην παρέα. Και ενώ ήθελα να της μιλήσω, ας πούμε, δεν με άφησε. Δεν σου άφησε το χώρο. Δεν σου άφησε Έλενα, το χώρο, ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Έλενα. Εγώ, επειδή κάνεις, ανεβάζεις διάφορα από τις διακοπές σου, σου στέλνουν μηνύματα. Επειδή π.χ. στην Ιωάννα Τούνη, σε γράφουν συνέχεια, σταματάνε, ανεβάζεις διακοπές σου και εσύ ως influencer που ξέρεις, βάζεις παραλίες, βάζεις ό,τι πηγαίνεις σε ξενοδοχεία, δέχεσαι σχόλια.
όχι, όχι. Αρνητικά σχόλια, όχι. Για ποιο λόγο? Αυτό νομίζω πρέπει να το βγάλεις και εσύ ο ίδιος, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα για αρνητικά σχόλια. Αυτά τα ψιλοπροκαλείς, γιατί όσο εσύ είσαι open σε αυτό το πράγμα και δίνεις περισσότερο fit με τον δικό σου τρόπο, έτσι θα είσαι και πομπός αρνητικής ενέργειας. Εγώ δεν το έχω αυτό. Οπότε η Ιωάννα πιστεύεις προκαλεί κάποια σχόλια που δέχεται? Εντάξει, θα μπορούσε να... Ναι, είναι αυτό τώρα, έτσι έχει συνηθίσει να κάνει, κατάλαβες. Δεν νομίζω όμως και την απασχολεί ιδιαίτερα, αν με ρωτάς. Τα καταφέρνει τέλεια. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, έλα, διασωστό. Έχει συνηθίσει αυτό που κάνει, οπότε ναι. Είναι μέσα στο... Ναι, συζητιούνται. Στο παιχνίδι, στο παιχνίδι. Ελενάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι κούκλα. Κάνε και το 360. Και να δώσω πάρα πολλά φιλιά, γιατί ξέρω ότι μας βλέπουν, στην οικογένεια Καλατζάκη στους Αρκιούς. Στους Αρκιούς. Να δώσεις. Πολλά φιλιά, να μας περιμένουν, πες τους. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Φιλάκια. Ευχαριστούμε. Φιλάκια, γεια, γεια. Ευχαριστούμε, βρήκαμε στα σύνδικα στους Αρκιούς. Πολύ ωραία. Φέρα, έτσι, παιδιά, κλείνουν τι διακοπές οι ωραίες. Πες μια γαλήφα, σε στείλει στους Αρκιούς. Τώρα παίρνεις ένα Κωνσταντίνο και σε πάει στην περιφέρεια. Και θα σε πάω.